να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Παπαζαχαρία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Τι κάνετε, είναι γιατρός, εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΚΑΤ και έχουμε πολλά να σας ρωτήσουμε, κύριε Παπαζαχαρία, γιατί έχει γίνει και μία έτσι συζήτηση σήμερα για το αν τελικά, απάντησε ο αρμόδιος υπουργός στην Βουλή, αν τελικά έχουν προσληφθεί όλοι αυτοί οι γιατροί που χρειάζονται για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Κοιτάξτε, το τι σύστημα υγείας είχαμε πριν την πανδημία του κορονοϊού είναι γνωστό και το είχαμε αναδείξει πολλές φορές και μέσα από την ομοσπονδία μας, την ΟΕΝΓΕ, η οποία είχε κάνει τους εξής υπολογισμούς. Ότι συνολικά στο ΕΣΥ λείπει 30.000 προσωπικού μη ιατρικού και περίπου 6.000 ιατρικό προσωπικό. Οπότε ερχόμαστε τώρα, αυτά χρειαζόταν πριν την πανδημία, επαναλαμβάνω. Ερχόμαστε τώρα που είμαστε πρώτο πυλών, τι κάνουμε. Αυτής, που σημαίνει ότι θέλουμε αυτούς και άλλους τόσους να μπουν να στελεχώσουν τις δημόσιες δομές. Ακούσαμε από τον Υπουργό και τις προηγούμενες μέρες τις περίφημες 2.000 του επικουρικού προσωπικού. Ο αρχικός σχεδιασμός, γιατί τώρα ότι έλεγε ο κ. Κοτζαμάνης στη Βουλή σήμερα ότι έχει προσχωρήσει την πρόσληψη 3.285. Τώρα βέβαια, αν όλα αυτά τα δούμε και αυτά στην πράξη. Αυτά είναι εξαγγελίες και προχωράνε σε κάποιο βαθμό, αλλά όχι με το ρυθμό. Με το ρυθμό που θα έπρεπε προκειμένου να πούμε ότι θα έχουμε μια σοβαρή αντιμετώπιση της πανδημίας. Οπότε δεν θεωρείτε ότι υπάρχει αρκετό προσωπικό, γιατί έχουμε δει διάφορα προβλήματα και στην επαρχία, κύριε Παπαζαχαρία. Προφανώς και είναι σταγόνα στον ωκεανό. Και αυτό λέμε και τα αιτήματα ακριβώς και των φορέων μας και των σωματείων μας στα νοσοκομεία και της ομοσπονδίας μας είναι συγκεκριμένα. Υλικό έχετε στο ΚΑΤ αυτή τη στιγμή να προστατεύσετε τους εαυτούς σας? Λοιπόν, τα αιτήματα που έχουμε βάλει ως προς το προσωπικό και μπορεί να γίνουν άμεσα αυτά. Δεν μιλάμε για πράγματα θεωρητικά. Είναι καταρχάς θα μπορούσαν όλοι αυτοί οι γιατροί που έχουν καταθέσει χαρτιά για τις κρίσεις μόνιμου προσωπικού και είναι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας 2-3.000 για 943 θέσεις μονίμων γιατρών του ΕΣΥ, μπορούν να προβληθούν άμεσα. Δεν είναι τώρα ούτε ώρα για κρίσεις, ούτε για συμβούλια κρίσεων. Δεν υπάρχει υπογραφή ενός ΦΕΚ που βλέπαμε στην Καστοριά που έλεγαν. Δηλαδή είναι θέμα χρόνου, είναι θέμα γραφειοκρατίας. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όπως έχει κάνει και με ένα σωρό άλλα πράγματα, να φέρει σε μία μέρα ακριβώς το προσωπικό που χρειάζεται στα νοσοκομεία. Μπορεί όλους τους επικουρικούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή δίνουν τη μάχη για αντιμετώπιση της πανδημίας, μπορεί να τους μονιμοποιήσει. Μάλιστα. Και ξέρετε, αυτή είναι η αμοιβή που θέλουν οι νοσοκομιακοί γιατροί. Γιατρέ, όχι χειροκρότημα. Να ρωτήσω κάτι, να το πάμε λίγο ανάποδα. Επειδή έχετε και την ιδιότητα του συνδικαλιστή, κατά τη γνώμη σας, γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση? Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν, γεννιούνται ένα σωρό ερωτήματα. Αν μπορείτε να απαντήσετε κάπως πολύ σύντομα όμως, για να πάμε στα επί της ουσίας θέματα του νοσοκομείου. Δηλαδή, μην μας δώσετε μία απάντηση μίας ώρας, αλλά μισού λεπτού, αν γίνεται. Είμαστε στο ραδιόφωνο. Όχι, ναι. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση και πριν είχε τη δυνατότητα. Αλλά φαίνεται ακριβώς ότι η λογική που διαπνέει και την κυβέρνηση και το Υπουργείο και τον ΕΟΔΗ δεν είναι αυτή τη στελέχωση ενός κεντρικά σχεδιασμένου συστήματος υγείας. Μισό λεπτό. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι η κυβέρνηση κολυσιεργεί επίτηδες και δεν τους προσλαμβάνει πιο γρήγορα? Δεν θα έλεγα ότι κολυσιεργεί επίτηδες. Πολλά στην γραφειοκρατία, ας πούμε. Όχι, γιατί δεν ξεμπλοκάρει αν υποθέσουμε ότι. Εσείς λέτε το ερώτημα. Όχι, εμείς σας το αντιστρέψαμε το ερώτημα. Γιατί δεν επιτάσσουν τον ιδιωτικό τομέα υγείας? Στην Ιρλανδία έγινε. Εσείς είστε υπέρ των επιτάξεων? Είμαι υπέρ της επίταξης του ιδιωτικού τομέα υγείας αυτή τη στιγμή που είναι η κρίσιμη ώρα. Σωστά. Μετά όλα αυτά θα είναι αργά. Άρα είστε αλακάρτ υπέρ των επιτάξεων, όχι παντού, αλλά σε μερικά, όπου, στο συγκεκριμένο ας πούμε, αλλά όχι σε άλλα. Στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Ναι, στην ιδέα, ενώ στην ιδέα των επιτάξεων, γενικά είστε υπέρ στην ιδέα των επιτάξεων? Το ερώτημα που μου βάζετε δεν ξέρω αν έχει κάποιο νόημα γενικά και υπέρ των επιτάξεων. Το συγκεκριμένο είναι άμεση ανάγκη για την αντιμετώπιση της δημόσιας υγείας να γίνει. Και να γίνει και με τρόπο ακριβώς που να ενταχθούν όλοι αυτοί σε ένα κεντρικό σχεδιασμό. Αλλά αντί να γίνει αυτό, τι είδαμε αυτές τις μέρες? Είδαμε ότι δίνει η κυβέρνηση ένα δωράκι 30 εκατομμυρίων ευρώ στις κλινικές για να υποδεχτούν μάλιστα περιστατικά τα οποία
όπως λέει και η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αν συνενέσει η κλινική και αν υπάρχει αποδοχή του περιστατικού, για κάθε κλίνη μεθ, οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες, είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά από όλες τις μελέτες για τον κορονοϊό, ότι το να μπει ένας ασθενής στη μεθ μειώνει τη θνητότητα. Σωστό είναι αυτό. Σωστό. Και ακούσαμε και τον Ηλία Μόσια να λέει ότι δεν υπάρχουν. Στο ΚΑΤ, πόσες υπάρχουν κλίνες μεθ στο ΚΑΤ? Υπάρχουν, ναι. Πόσες είναι? Έχουμε, μαζί με τη μονάδα αυξημένης φροντίδας, που είναι μια μονάδα ουσιαστικά που προσωμιάζει στη μονάδα εντατικής θεραπείας, είναι γύρω στις 28. Έχει μπει το ΚΑΤ στο σχεδιασμό καθόλου για τον κορονοϊό ή όχι? Ή πιστεύετε ότι πρέπει να μείνει έτσι όπως είναι? Κοιτάξτε, το ΚΑΤ δεν είναι νοσοκομείο αναφοράς τώρα. Σωστά. Βέβαια, σε μια έξαρση της πανδημίας παραπέρα στη χώρα μας, όλα θα γίνουν νοσοκομεία αναφοράς. Σας έχουν προετοιμάσει καθόλου για αυτό το ενδεχόμενο? Έχουν δηλαδή, έχει προετοιμαστεί ή το κάτι είναι τελείως εκτός? Δηλαδή, αν αυτό υπάρχει και σε άλλες χώρες. Αν σας έχουν ενημερώσει τι πρέπει να κάνετε πάνω στην κρίση. Στο προσωπικό και αυτό. Δηλαδή, πες ότι φτάνει ένα σημείο μηδέν και λένε βάζουμε και το ΚΑΤ μέσα. Δηλαδή, βλέπουμε εικόνες αποκάλυψης στην Ιταλία. Ακριβώς. Γιατρέ, τις βλέπετε και εσείς, δεν τις βλέπουμε μόνο εμείς. Η ενημέρωση που έχει γίνει, για το προσωπικό είναι αποσπασματική, όπως είναι και στα περισσότερα νοσοκομεία. Δεν είναι μόνο το προσωπικό, είναι και οι εργαζόμενοι από τις άλλες. Αυτό είναι και οι νοσηλευτές, οι γιατροί, είναι οι διοικητικοί, οι άνθρωποι που καθαρίζουν. Οι ασθενείς μέσα, έχετε, φαντάζομαι, είστε κι εσείς σε μια κόκκινη επιφυλακή καταρχήν με τα μέτρα αντισηψίας στο νοσοκομείο. Γιατί είναι πολύ υλικό κόσμος. Έχετε υλικό, μας λένε οι γιατροί ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει τελικά υλικό? Αυτό που γίνεται με το υλικό είναι κάτι το εξοργιστικό στα δημόσια νοσοκομεία. Και εξοργιστικό διότι ακριβώς καλούμαστε να δώσουμε τη μάχη, αυτόν τον πόλεμο που είπε και ο Πρωθυπουργός, με έναν αόρατο εχθρό, χωρίς να έχουμε τα βασικά όπλα. Και σας λέω τώρα να διαπραγματευόμαστε αν ένας θα πάρει μια μάσκα, αν θα την κρατήσει σε όλη τη βάρδια ή θα την κρατήσει μία και δύο ώρες, μέρες. Πραγματικά. Δυστυχώς είναι μαρτυρίες γιατρών, κύριε Παπαζαχαρία, που λένε ότι υπάρχει μία μάσκα, κρατήστε τη για δύο ώρες. Ναι. Είναι φοβερό. Και αυτό τελικά την παίρνουν σπίτι τους για την επόμενη μέρα. Το ερώτημα. Και εδώ προκύπτει και το ερώτημα. Τώρα που έχουμε ανάγκη, τέτοια ανάγκη για το υγειονομικό υλικό, και υπάρχουν οι μονάδες παραγωγής του υλικού, και υπάρχει και δυνατότητα μετατροπής μονάδων τέτοιων σε παραγωγή τέτοιου υλικού για μάσκες, αντισηπτικά και ούτω καθεξής, πώς αφήνουμε ακριβώς να κερδοσκοπεί αυτός ο τομέας? Γιατί το κράτος δεν τον παίρνει στα χέρια του, δεν τον επιτάσσει και αυτόν? Κοιτάξτε, να σας δώσω εγώ την απάντηση εκ μέρους του Υπουργού σήμερα στη Βουλή. Είδαμε λοιπόν ότι πριν ένα μήνα παίρναμε τις μάσκες στο νοσοκομείο με ένα λεπτό την κάθε μία, και τώρα σχεδόν την παίρνουμε με ένα ευρώ την κάθε μία. Κοιτάξτε, είναι τρομερό αυτό. Γιατί από πει τον φαρμακευτικό. Αυτό λέγεται πιάτσικο. Από το φαρμακευτικό. Εξοργιστικό. Λέγεται πιάτσικο. Αν μας αφήσετε μισό λεπτό, από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, μας είπανε ότι όταν η Κίνα τα πουλάει αυτά τα πράγματα και έχει αυξήσει την τιμή της χονδρικής και παρουσιάζουν τα τιμολόγια, εκεί απέδωσε τέλος πάντων. Εκεί ναι, γιατί ρωτήσαμε. Τώρα είναι τεράστια κρούσματα εσχροκέρδειας, ειδικά σε εσάς που τα χρειάζεστε πιο πολύ από όλους. Σε ό,τι αφορά τη διατίμηση, γιατί γι' αυτό μιλήσατε πριν των υλικών, την ανάγκη διατίμησης, γιατί το έχει βάλει και η αξιωματική αντιπολίτευση στο θέμα αυτό. Ακριβώς. Έδωσε μία πρώτη απάντηση σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, λέγοντας ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει βάλει διατίμηση, που σημαίνει συγκεκριμένη την πώληση των προϊόντων. Με εξαίρεση την Κύπρο, όπου λέει πηγαίνετε να δείτε τι γίνεται στην Κύπρο, που υπάρχουν ήδη τρομερές ελλείψεις. Αλλά να πάμε λίγο στο ΚΑΤ. Αυτή τη στιγμή πόσα κρεβάτια έχει το ΚΑΤ και πόσα είναι κατηλημένα από ασθενείς? Κοιτάξτε, ο συνδεσμός για το ΚΑΤ είναι ως τώρα είναι ότι θα υποδέχεται ένα περιστατικό το οποίο θα κρίνεται ύποπτο, θα απομονώνεται, θα λαμβάνετε το τεστ και από εκεί και πέρα, αν βγει θετικό, θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο αναφοράς. Εσείς δηλαδή, έχετε ανθρώπους που έχει βγει θετικό και νοσηλεύονται εκεί? Όχι. Έχουμε προσωπικό όμως που έχει βγει θετικό. Ωραία, και έχει μπει σε καραντίνα. Για πόσους ανθρώπους μιλάμε από το προσωπικό? Κοιτάξτε, τώρα έχει λήξει για κάποιους η καραντίνα. Τώρα ήταν ένας που νόσησε ένα αποδεδειγμένο κρούσμα. Αλλά ακόμα και αυτό το κρούσμα, να ξέρετε ότι σήκωσε και αυτό μια μεγάλη αντιπαράθεση, η οποία είναι και η γενικότερη που ακούγεται ως προς τα τεστ για τον κορονοϊό. Μα αυτά λοιπόν τι γίνεται?
Και θα χρησιμοποιήσω και το βήμα για να πούμε και κάτι, μια εσχρή πραγματικότητα που επικρατεί. Πείτε μας. Τα τεστ λοιπόν για τους υγειονομικούς στο ΕΣΥ γίνονται με το σταγονόμετρο και περνάνε από διάφορα πρωτόκολλα και κόφτες που τελικά ελάχιστοι εμπίπτουν στις ενδείξεις, του ΕΟΔΗ τις ενδείξεις, για να κάνουν το τεστ για τον κορονοϊό. Όλα τα κείμενα δείχνουν. Όλες οι χώρες που αντιμετώπισαν τον ιό επίσης δείχνουν προς αυτό, ότι χωρίς τεστ, μαζικά τεστ στον πληθυσμό και ιδιαίτερα στους υγειονομικούς, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Αυτό είναι το ένα δεδομένο και το κρατάμε. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα είδατε ότι από τα ιδιωτικά νοσοκομεία γινόντουσαν επίσης αθρώα τεστ. Αθρώα. Με μόνη ένδειξη. Και με διαφορετικές τιμές, κύριε Βαζαχαρία. Έχουμε ακούσει να μας λένε άλλα ποσά από το ένα. Έχουμε ακούσει τα πάντα. Σημασία έχει να υπάρχει κάτι κοινό για όλους. Και διάφορες τιμές. Αλλά θέλω να πω ότι η μόνη ένδειξη ήταν η ταρίφα που θα πλήρωνε ο κόσμος. Μάλιστα. Και καμία άλλη ένδειξη. Όσο λοιπόν γινόντουσαν ό,τι τεστ έγινε τον προηγούμενο καιρό στα ιδιωτικά νοσοκομεία, έχω να σας πω ότι η πλειονότητα αυτών δεν γινόταν σε αντιδραστήρια και εργαστήρια δικά τους, γιατί δεν τα διέθεταν. Τώρα μόνο ένας όμιλος διαθέτει, εδώ και 5 μέρες. Αλλά ό,τι τεστ γινόταν, αποστελόταν στα εργαστήρια του κράτους. Δηλαδή του κράτους. Τα όρια εκτεθειμένα. Του Παστέρ και της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Που σημαίνει ότι όσο έστελναν χιλιάδες χρυσοπληρωμένα τεστ από τα ιδιωτικά νοσοκομεία, με μόνη ένδειξη ακριβώς την πληρωμή, και κατέληγαν στα ίδια εργαστήρια. Ταυτόχρονα, σε αυτά προκαλούνταν συμφόρηση και για τον υπόλοιπο πληθυσμό και για τους υγειονομικούς του ΕΣΥ βγαίνανε διάφορα πρωτόκολλα που κόβανε ακριβώς τη δυνατότητα να γίνει τεστ. Πάρα πολύ δύσκολο αυτό, γιατί εσείς πάνω απ' όλα πρέπει να κάνετε τα τεστ. Έχουμε δει τι γίνεται και στη γειτονική μας. Και από εδώ ακριβώς προκύπτει και ανάγκη. Τη επίταξη, λέτε. Ακριβώς. Ναι. Πάντως στην Ιρλανδία έγινε αυτό, κύριε Παπαζαχαρία. Δεν το έχω παρακολουθήσει αυτό. Στην Ιρλανδία. Ναι, έγινε πριν από λίγο. Το ανακοίνωσαν ότι θα γίνει επίταξη και του ιδιωτικού προσωπικού στα νοσοκομεία και των ιδιωτικών νοσοκομείων. Ναι. Μα είναι μια κίνηση η οποία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση. Βέβαια, είδαμε εδώ πέρα, με συγχωρείτε, θα σχολιάσω και αυτό, ότι για την περίθαλψη ενός ασθενή με κορονοϊού σε κρεβάτι μονάδας θετικής θεραπείας, τώρα. Με την καινούργια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, έρχεται το Υπουργείο μέσω του ΕΟΠΗ και λέει ότι από εκεί που για μία μέρα νοσηλείας τιμές ήταν 800 ευρώ που θα δώσει ο ΕΟΠΗ στην ιδιωτική κλινική, τώρα γίνεται ανατίμηση στα 1600. Που σημαίνει ότι ακόμα και τώρα, την ώρα δηλαδή που θα χρειαστεί απόλυτα ένα κρεβάτι μονάδας ιδιωτικής θεραπείας, σίγουρα αυτό θα χρυσοπληρωθεί στον ιδιωτικό τομέα.